Ναι. Θέλω μια χάρη, φίλε, πραγματικά. Κάνε λίγο τη μίμηση με τον κόκκινο και το κουμπί που είναι από το μυαλό σου. Δεν από το μυαλό μου. Αληθινή είναι. Ο κόκκινος ήπιε μισό μπουκάλι ουίσκι και παίρνει το μάνο τηλέφωνο και του δεν ξέρει έπαθα. Τι έπαθες, του λέει. Είμαι boarding guard, λέει, στο φουρναράκι. Είναι δηλαδή στο είχε κάτι bowling αυτός, ξέρω εγώ, άνθρωπος επιχειρηματίας. Υποτίθεται ο κόκκινος έπαιρνε τα λεφτά το βράδυ και τα πήγαινε στον αρχηγό. Και είχε και όπλο μαζί του. Και καφό διένω, με περνάνε δυο ρόφι. Και τι γίνεται, ρε κόκκινε. Πέφτει πιστολίδι και με χτυπάει ο ρόφος. Και τι έγινε, ρε κόκκινε, πώς ζεις. Η σφαίρα βρήκε το κουμπί. Ποιο κουμπί είμαστε. Είχε ένα δερμάτινο ο κόκκινος. Και η σφαίρα που τον βαράει ο Ρώσος χτυπάει το κουμπί. Μία σφαίρα έριξε ο Ρώσος. Έριξε μία σφαίρα ο Ρώσος. Γιατί αυτοί δεν αδειάζουν λίγο. Τέλος πάντων, έτσι είπε ο κόκκινος. Όπως είχε ραντεβού με τον Παπαδόπουλο τον Νίκο. Αυτό που έλεγε πριν για τον Παπαδόπουλο. Τον βαράει λοιπόν. Σε κουμπί παλτού δερμάτινο. Δερμάτινο, ρε. Το Παπαγιανάκι που είχε δώσει τα δερμάτινα. Χτυπάει λοιπόν η σφαίρα. Εξωστρακίζεται η σφαίρα. Του θέχω από του Ρώσου. Χτυπούσε ο κόκκινος που κυνηγούσε του Ρώσου. Και πώς τραυματίστηκε, ξέρεις. Έπιασε το κουμπί και κάει. Έπιασε το κουμπί και έπαθε έγκαμμα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό έγινε. Ναι, το έπες το μάνο σου, λέω. Κάθονται, έπαθα το κουμπί το δάχτυλό μου. Τι να πω, ρε φίλε. Είμαι εκπαιδευμένος να κρυμάνε. Πάμε επόμενη γραμμή, γεια. Επόμενη γραμμή. Στο test drive ψευτιάς. Δηλαδή να έχεις τον κόκκινο από τη μια με τον γελαστό από την άλλη. Τους είχα μια μέρα σε ένα τραπέζι. Τρελάθηκα, ρε Πούστη. Τον πέρασε στα σημεία ο κόκκινος. Τον γάμισε ο κόκκινος. Τον διέλυσε. Τον συνέτριψε. Και ήταν η μέρα που είπε το κουμπί που τον βάρεσε. Εξωστρακίστηκε η σφαίρα. Εξωστρακίστηκε η σφαίρα στο δερμάτινο. Χτύπησε στο κουμπί από το δερμάτινο. Πήγε στην κολόνα και αυτός πώς τραυματίστηκε. Έπιασε το κουμπί, λέει, και έπαθε εγκάβματα. Ο γελαστός που ήταν και κεκές ο καημένος λέει. Πάω για ύπνο. Βέβαια. Θα πας για ύπνο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνεις εσύ. Ούτε στο ξύπνιο σου, ούτε στον ύπνο σου, καραγκιόζη. Τι είπε για τον κόκκινο μου. Τον ερυθρό. Τι ο κόκκινος, τι ρόπαλο, τι ληστές ρε. Κρατάς μυστικό. Κρατάω, ρε, του λέω. 3 η ώρα το πρωί. Στο γιώτη εδώ. Αν βρωμίθω θα σε γαμίδω. Λέω, τι μυστικό έτσι, τελείως, δεν υπάρχει περίπτωση. Κρατάς μυστικό! Ναι, ρε, του λέω, κρατάω μυστικό. Μου το λέει το μυστικό. Κρατάς μυστικό! Κρατάω, ρε, μυστικό. Σε ένα τέταρτο φεύγει ο κόκκινος και κάτι σαγιονάρες γλιστερές στα πόδια, τα σουτζουκάκια, τα δάχτυλα, τα σμυρνέικα, τα πόδια του, τα άσχημα. Πάω στο γιώτη. Μου λέει το μυστικό του κόκκινου. Λέω, ρε, Πούστη, λέω, πριν ένα τέταρτο. Με το πω κόκκινος, λέω αυτό. Μου είπε, λέει, να μην το πω, αλλά 10-1 το λέει. Του είπε το μυστικό του αλλού, του είπε, μην το πεις πουθενά, θα σε γαμίσω. Λέει σε μένα το μυστικό, θα γαμούσε και εμένα. Δεν μας γάμισε, είπε και τα μυστικά και το μυστικό ήταν ψέματα. Εκεί ήταν το χειρότερο. Μουσικό ραδιόφωνο πρώτο σε ακροαματικότητα. Και αυτό είναι το ζου. Γεννάνε και τα κοκόρια του Ανδρώνη, γιατί ο Ανδρώνης είναι ο ιδιοκτήτης του Μετρόπολης, του ζου, του Φούλβιο Ράδιο, πώς λέγονται αυτά, ρε. Velvet να πούμε, κτλ. Είτε βγει το Velvet πρώτο, είτε βγει το Μετρόπολης πρώτο, κτλ. Είναι μια μεγάλη νίκη για τον Ανδρώνη. Για τους μαλάκες που δουλεύουν όμως στο Μετρόπολης, και ένας από αυτούς τους μαλάκες είμαι κι εγώ, αντί. Ναι, είμαι μαλάκας, γιατί είμαι μαλάκας, γιατί με πιάνει το άγχος και λέω και με πιάνει και το γαμότο. Βλέπω κάτι κομμενάκια εκεί στο ζου που παίρνουν 250 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα, 280, σταμάτα ρε, 280 ευρώ το μήνα. Και λέω τον κόκκινο. Παίρνουν το χαρτί από το διαφημιστικό και λένε ευχαριστούμε πολύ το κοινό που μας έχει στις πρώτες θέσεις κτλ. Λέω, εγώ είμαι πολύ λυπημένος, είμαι πολύ στεναχωρεμένος, γιατί βλέπω ότι τα κομμενάκια του Zoo Radio που βάζουν μουσική είναι πιο άξια από εμάς και φάλανε το Zoo πρώτο στη βαθμολογία και εμείς είμαστε δεύτεροι. Γουρουνομούρι, του λέω, χιπατσίβα, τραχομούρι, κόκκινε. Ναι. Βρωμόκολο, του λέω, φακλάνα, λέω, δεινόσαυρε της Αφρικής, του λέω, δεν σε πειράζει σένα αυτό. Δεν με πειράζει. Γιατί να σε πειράζει, ρε μαλάκα, του λέω, παίρνουμε τόσα λεφτά. Παίρνουμε τόσα λεφτά. Εντάξει, τώρα αρχίζει να διαμαρτύρεται. Παίρνουμε τόσα λεφτά. Δεν σε πειράζει που το budget των ραδιοφώνων, των μουσικών, που τα ακούνε νέοι άνθρωποι ως επιτοπλίστων, είναι πρώτοι σε βαθμολογία και εμείς είμαστε, λέω, δεύτεροι. Το κάνω αυτό δημόσια, σε δημόσιο λόγο.
Μπαμ, τηλέφωνο επάνω το αφεντικό. Λέω, τι έγινε αφεντικό? Εσύ θα μου ξυπνήσεις τους άλλους, λέει, τους ζου και θα μου ζητάνε παραπάνω λεφτά. Εργοστάσιο και κουβαλούσες τα σακιά να πούμε. Σιγά, έπαθες φλάσια, την πολλή δουλειά. Τι έπαθε, τι έπαθε, τι έπαθε. Κάνε μαλακίες τώρα και παίρνει το βίντεο. Εγώ με παίρνει το βίντεο, ρε μαλάκα. Θα γράψουμε και το τσιγάρο εδώ, ο αγώνας μάθος. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή, κάνε τον. Εσύ την ξεκινάς την εκπομπή. Λες στους χορηγούς ένα τέταρτο. Η Vodafone, προθέσω πόρ. Ο χορηγός μας, ναι, 14 ευρώ είναι το υγραέριο, το έκανες 12 ευρώ. Θα έρθει κανένας εδώ να μας πλακώσει το ξύλο. Το υγραέριο, άρα μας πάρουν καμπάνι. Άντε ρε βλάκα, βλάκα, ξέρεις εσύ, ελέγχεις το... Απ' την εταιρεία με ενημερώνει. Ποια εταιρεία, η εταιρεία μπορεί να τη θέλεις, ήλεξες ρε μαλάκα εσύ να πούμε το βενζινάδικο. Μου λινώ και ρε με πόδια. Ξέρει το βενζινάδικο με πόσο γεμίζει. Άντε, 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 ξεκίνα. Δεν πάω. Δεν πας, δεν κάνει τον ηθοποιό, είναι. Πάω μέσα. Να πας. Θα πάω ξεκινήσω. Να πας και να μην γυρίσεις. Περίμενε, θα πάγετε μια κάτσε. Εντε βλάκα, βλάκα. Κατέβη. Τι δουλειά, εσύ μην αγχώρεσαι. Πες η μουσική. Θα φύγει ο κόσμος. Βέβαια, ο κόμος δεν θα φύγει ο κόμος. Μαραθώνουν μέσα να σας κάνει. Κάνει τα καραγιοζλίκια που θες. Άμα το ξεβρακώσω τώρα και... Αντε ρε μαλάκα μου, έχεις και τα φάρμα μες στην τσέπη, κάτι. Μεγάλη ομάδα από η Ντέγη, ο Τόνσο. Μιλάμε για παράνοια τώρα. Θα πει ο μαλάκας ο Ιντέγια βάλε γκολ και θα αρχίσει να χειροκροτάει ο ηλίθιος ο κόκκινος μέσα. Ο βλάκας. Εσένα λέω ότι είσαι ηλίθιος. Άμπαλος, αμπαλούμπεν. Θα με κάνεις τον Άρη Μπαρτσελώνα. Σου δώσω δύο κλωτσιές από κάτω. 2-1 δεν ξέρεις. Ναι και. 4-0 έτσι. Είδες πως έπαιξε ο Βόλος. Πού να σε νιάξει άμα την ξέρεις. Τι να θενιάξει. Θενιάδι θέλω, δεν θενιάδι. Ρομπάγινε. 5 στα 7 έπιασε ρε βλάκα. Πού που φάει, τι έπιασε. Καραγκιόζη. Κάνετε όλε οι χυματζίδε, οι άμπαλοι, μουσική παραγωγή, κάνετε το ποδόσφαιρο επιστήμη. Άντε, πάρε φάση τζάμπα. Πάρε φάση τζάμπα, άντε. Γέμισε δύο πιάτα, πάρτε δύο σπίτι, άντε. Ο Αντωνιάδης και λαϊδάει. Καλά σε κάνει. Κανονικά πάνε από εκεί, έτσι, γιατί γι' αυτό θα γράψει ιστορία. Το άνοιξε τώρα. Μη σου αναφορτιάς που γράψει. Λοιπόν, μην αγχώνεσαι καθόλου. Κοίταξε, εγώ έδωσα μια υπόσχεση στον κόσμο. Πιστεύω ότι ο κόσμος, εσύ πιστεύεις γενικά ότι ό,τι λες είναι το σωστό, εσύ δεν πιστεύεις ότι έχεις το αλάτι του μάπα. Είναι έτσι ή όχι? Εσύ έχεις το αλάτι του μάπα. Εγώ έχω το αλάτι του μάπα. Λοιπόν, προσπαθώ να τεστάρω τον κόσμο πόσο πολύ σε γουστάρει, ρε παιδί μου. Εντάξει, και πώς αντιδράει σε αυτά τα οποία λες. Λοιπόν, έκανα ένα διαγωνισμό, ένα quiz. Α, μπαν μου ρε με αυτά τα Facebook. Και ρωτάς, άκου να δεις. Με κουράζει αυτά. Έκανα διαγωνισμό. Σαν τα μικρά τα παιδάκια, έλα γνώρισα την Μέρη στο Facebook. Για το τι θα θέλα να σε κάνουνε. Τι κάνω μαλακά. Άμα το είχανε μπροστά σου. Άμα σε είχανε μπροστά σου. Ξέρεις τι θέλανε όλοι. Να φας γιαούρτι. Κάτσε να δοκιμάσω και λίγο. Πρόβλημα. Γράφε τον. Ένα γιαούρτι στη μάπα. Πώς θα κάνω κομπή εγώ μετά. Μα το άσε να φάμε αυτό που είναι. Θέλει το φάει. Καλά ρε Καραγκιόζη. Εγώ στα είπα το φάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέω παιδιά, τι θα θέλατε να το κάνετε, θα του γιαουρτώσουμε λέει. Δηλαδή άμα θέλω να με επιδείξεις δηλαδή, θα με επιδούσεις όλα. Εντάξει, απαιτήσεις του κοινού είναι, τι να κάνω. Είσαι έρμα του κοινού ρε. Όχι έρμα, σε παρακαλώ. Είσαι έρμα του κοινού. Σέβομαι τις επιθυμίες και τα θέλω του κόσμου. Τώρα άμα έρθει το αφεντικό και δει εδώ τα γιαούρτια, θα σε σκίσει στα 4 ράμα. Έχω γύρει. Τι καραγκιόζει ρε. Έχει πάρει τεταμένη εφηβεία. Να μην πάει χαμένο. Αχ, παστά διάλογο από εκεί πέρα. Πάλιο το μάτι. Κλείσε λίγο τα μικρόφωνα να κάνουμε ένα μπάνιο τώρα. Γιατί δεν γίνει. Ένα λεπτό διάλογο. Πάντω σου πάει το γιαούρτι στο κεφάλι. Σε βγάζει ένα άλλο στυλ. Με άσπρο μαλλί θα είσαι καλό. Τι χαρτί εδώ θέλουμε μπουρνούζια. Ήταν και πρόβιο. Σου κοιμήρει εκεί πέτσα. Κάτσε λίγο να σε πάω και εδώ. Παραδοσιακό με έβγαλε. Κοιτάξτε τα πνευμόνια σου. Κάτσε. Το πολύ πολύ λέει σιγά στερε, παιδιά. Το κάτσε στερε. Είναι 43 χρονών, ρε. Και κάνει 12 χρονών, χαζό. Το κάτσε. Δεν το κάτσε. Έκανε like, bike, τι να πει. Από τι κούκλο είσαι. Ωραία, μάγκα. Νόμιζα ότι δεν θα το φάει.
Λέω τον κόσμο, τι θέλετε ρε παιδιά, λέω, τι θέλετε να του κάνετε. Και όπου κάνω ένα γιαούρτι στο κεφάλι. Λίγα καριδάκια να σε βάλω για να σε... Να βάλω και μέλι. Και λίγο και λίγο μέλι να γίνεις και σεξι. Μόλις βγεις στο διάλειμμα να σε χώσει το ψυγείο, να μην χαλάσει. Και τα μότρα δες. Πάρτε έξω τον πλήτε λίγο γιατί θέλει καθάρισμα σαν τους δύο. Να πάω εγώ πρώτα ή απάνεις εσύ. Κάτσε εδώ ρε, θα βγει πάμε στο διάλειμμα. Τι, το διάλειμμα. Να κάνουμε τώρα διάλειμμα. Όχι, όχι. Δεν γίνεται. Αυτά τα φέρεις. Τι κάνεις εδώ, γιατί δεν κάνεις μια επέμβαση εδώ, δες, εδώ μότρα δες. Πάντως του πάει, δεν πάει. Κούκλος. Ε, με σηκώσει, έλα το λάθο λίγο. Αντώνης Κλαβάς, λοιπόν. Σε έχουν χαλάσει τα facebook αυτούς. Μας χαλάσει. 42 χρονών, 43 χρονών. Αυτός λέει, περνάει παραδοσία. Αυτός περνάει παραδοσία. Και είναι γιαούρτι, είσαι ωραίος. Και είναι γιαούρτι, λέει, είσαι ωραίος. Συγγνώμη, σε φανταζόμαστε, τι να κάνεις. Τι να κάνω, τώρα είμαι και διαφορετικό. Να σου κάτσω κανένα δυο. Να κάνει, προσπαθεί να κάνει το. Να σου κάτσω κανένα δυο. Τι να σε κάνω. Κάμω προλάβω. Πού να προλάβεις, πού να προλάβεις. Προλαβαίνει, πού να προλάβεις. Πού να προλάβεις. Πού να προλάβεις, ρε. Με είπε ο δάσκαλος, εγώ ρώτησα το λόγο. Πού να προλάβεις. Πού να προλάβεις. Είναι απροπόνητος και απροπόνητο μου το βάζει καθόλου. Λοιπόν, δύο λεπτά εγώ πάω να πληθώ και έρχομαι, κάτσε. Μίλα μόνος. Ο Τζαλμά είναι πάρα πολύ. Ίδιος ο Μπλέιντιτς. Πάρα πολύ. Πεθαμένη κυνηγούσε. Κυνηγούσε τις βρικόλακες. Ο Τζαλμά κάνει πολύ καλές τακτικές κινήσεις. Είναι πολύ καλός τενασμένα. Ναι. Κάνει πλάτος για να βγαίνει ο μάθος full back. Γίνεται τέτοιες κινήσεις. Πηγαίνει προς τον άξονα. Εντάξει, τον κόλλα, άμα το είχε κιόλας δεν. Όλα αυτά μέχρι Αγίου Δημητρίου που μου τα λες. Γιατί μέχρι Αγίου Δημητρίου θα φορμαριστεί όλη η ομάδα και θα αρχίσουν να τρέχουν οι άλλοι και δεν θα φαίνεται ο Τζαλμά. Γιατί είναι ο μόνος που φαίνεται έχει φυσική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Nice. Γι' αυτό βλέπει ο Τζαλμά. 9.55 καιρό μήνυμα στο 54.340. Την ώρα που κάνει ο κόκκινος εκπομπή πεθαίνει Λάσκαρη. Ακούω από τη Θάσου. 1944 και είναι 77 χρονών. Ρε κόκκινε του λέει 2017 μείον 1944, 73 μας κάνει. 77. Τι 77. Λέω δηλαδή τι. Πώς. Του λέω πώς πέθανε. Για πες. Αυτοκτόνησε. Πέθανε κανονικά. Όχι, ρε. Στον ύπνο της. Από τι του λέω. Από τι όμως. Άχρωμα ρεπορτάζ του λέω. Άχρωμο, ναι. Άχρωμα ρεπορτάζ. Εγκεφαλικό χτύπησε. Τι έφραγμα στον ύπνο της. Τι. Α, και η μάνα της πέθανε στον ύπνο. Ο ιατροδικαστής τι είπε όμως, ρε παιδί μου. Ανακοπή. Αυτό, να, ορίστε, ο Γιάννης μπαμ, μπαμ, το έκανε το ρεπορτάζ. Βγάλτε κανένα. Βγάλτε κανένα αυτό στα μίντια. Ναι. Τι ήταν η Λάσκαρη, με ποιον τα έχει η Λάσκαρη, ναι. Τι έκανε η Λάσκαρη. Πάντως η κόρη της έκανε μια δήλωση με υπονοούμενο. Ναι. Τι είπε. Έζησε και έφυγε όπως γούσαρε. Τώρα ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα. Γιατί εσύ δεν γουστάρεις να φύγεις έτσι δηλαδή. Τι. Σου λέω τώρα, ήταν εγώ κατάλαβα κάποιο υπονοούμενο από αυτό. Έχω μήνυμα για τουριστική ερώτηση και απευθύνεται στο Βασίλη. Βεβαίως. Πριν πει την τουριστική ερώτηση. Του λέω ρε κόκκινε, είσαι άχρωμος δεν του λέω. Καλά του λέω. Πεθαίνει Λάσκαρη. Ωραία. Αλλά καλά τα έλεγε. Με ποιον τα έχει η Λάσκαρη. Λέει, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρει. Ποιο παντρεύτηκε, τι έκανε. Υποτίθεται είσαι στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Ήσουν στο διευθυντή στον Αντένα εκεί παραμύθια. Τι στον Αντένα. Ποιο ήταν. Τα είχε με τον Βασκόπουλο. Ποιος την έκλεψε από τον Βασκόπουλο. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Ο Σοκράτης Κόκαλης την είχε γκόμενα του λέω. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρεις. Πήγε με το όπλο ο Βασκόπουλος έξω από το σπίτι του Κόκαλα να το σκοτώσει. Μα τα λέτε λέω. Κάνω ρεπορτάζ. Βαριά ρεπορτάζ. Κάντε την αυτά. Πήγε ο Βασκόπουλος το γυναικάκι μου ρε κουφάλα να μάνουμε. Το φεγγάρι πάνω φεύγω. Να σημαίνει ο Τάλιρο. Πες τα πικάντικα του λένε. Πέθανε εδώ η Ράντα. Αναπάφα. Αφήνε να βρει το χώμα μου τι είχε πάρει. Δηλαδή ξέρεις τι θα πει. Ο Θεό να δείχνει να την αναπάφει. Την ανάπαυση. Πάει αυτή. Άμα είναι βαρύ το χώμα δηλαδή και είναι λαφρύ. Τι διαφορά έχει ρε κόκκινε. Τι νοιάζει τώρα το σκουλί μου πόσο βαρύ. Μέσα και έτσι να μάθει. Τι να πω ρε. Τουριστική ερώτηση πες μου. Με τη Μέτρο Σπορτ πρόκειται για το μεγάλο δώρο της πρώτης εποχής. Πώς είσαι έτσι ρε μαλάκα. Σαν ελεγχτής ρε μαλάκα στο 12 το λεωφορείο δεκαετία του 80. Το ειστήριο σας παρακαλώ. Πόση ώρα το μελετώ. Το ειστήριο σας παρακαλώ. Πόση ώρα το μελετώ. Πόση ώρα το μελετώ. Πόσο καιρό το έχει το όνομα που θα θέλω άφη το ρε μου. Άφη το. Τι λαβιές είναι. Αρχιακτέρες. Τι να αυτό. Τι είσαι τέλει για πολλά σκάτια. Όχι. Ωραία, Ωραία, 2000 διαρκείες λέει.
Αρχίδια έχουν 2000. Στο σύμφι έχει και Γιάννη. Ποια ρε. Όχι, με τα κινητά του δίνουν σύνδεση δώρο με τα ψέμια. Εκεί τι κινητή. Πάμε κι εμεί. Θα πάρω κι εγώ ένα. Θα πάρω ένα. Δώρο. Θα πάρουμε μια μπύρα και στη τζάμπα. Τζάμπα. Όχι, εκεί να την πληρώσουμε. Για να κάνουμε τζάμπα. Δεν μπορούμε να την πείρα και να κάνουμε το δώρο. Δεν πάρω λεπτό σε πρωί πρωί. Με περιμένει. Εγώ λέω, αυτός ο καρδιστικός άσπρας. Ο ασλαμάς. Λοιπόν, ξεκινάς πρόλογο, ε. Ξεκινάω. Ξεκινάτε, φάτε τη ροζιτάκια. Κάνε τη ροζιτάκια, 4 χρόνια δεν είδαμε από τα χεράκια σου εδώ πέρα. Γενέθλια, γιορτές, ιστορίες, κόλπα. Δεν έφερα. Ούτε ένα λουκανοκουμπιτάκι δεν έχεις πει. Πάρ' τον κλαδά μας και αν κάνει κάθε. Έφυγε. Είναι ο κλαδάς κάτω. Και καφέ που θα πιούμε. Καφέ πώς θα πιούμε. Καθυρέστε εγώ εδώ. Καταραμένη τόκια. Το ποιος έχει το ακούσει. Να το κάνεις πριν έτσι. Άντε μες μέσα καραγκιόζι. Ξεκίνα. Χορηγό ενθέρτου δεν έχουμε. Δεν είναι. Τελείωσε. Που είχε ακροαματικότητα η εκπομπή. Υποκίνηση μόνο του δράκου. Αυτό είναι. Πόσοι χορηγούς έχουμε συνολικά. 4. 2 την πρώτη ώρα. Ναι. Και 2-4. 2. Ιούνιο μήνα καλά. 2. Τα οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, το οποίο μπορείτε να το κάνετε δικό σου τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, τώρα που άνοιξε και ο κόμβος, είναι ένα τσιγάρο δρόμος από το κέντρο της πόλης. Τι τρέλα τον πιάνει, όταν βλέπει μια κάμερα, κάνει αρκετά. Πάνε γρήγορα, πάνε, μην κάνεις κανένα τέταρτο τους χορηγούς τώρα. Θα πας από τον κόμβο, μια τσιγάρο δρόμος και μισή που είπα εδώ δρόμος. Άντε, τελείωνε. Πέρνα έξω, έχω βγει. Κάψους. Πέρνα έξω. Τελείωνε. Μη, τελείωνε. Τελείωνε, σιγά, μην ξοδεύεσαι πολύ. Λοιπόν, μην ανοίγεσαι. Είναι καλό να βάζετε χρώμα στη ζωή σας και τα καλύτερα χρώματα με τη μεγαλύτερη καλλιτικότητα έχουν ένα όνομα Vitex Classic. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάογλου, τα πάντα γύρω από το χρώμα και τη διακόσμηση, στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου στον Εύοσμο, στην Ιθάκη 62 με Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Κάνα δεξιό δεν το κάνουν εδώ, τον Τρίτσι, να πούμε τη Μερκούρη, τι γίνεται. Δεν έχει δεξιό. Δεν έχει δεξιό. Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν έχει γνηγρατία. Καλά, αυτό το κάνανε ντεμπέ και θνάρχη να πούμε. Η Εγνατία, ρε φίλε, δεν είναι. Τι Εγνατία είναι. Η Εγνατία δεν έχει. Την κάνανε Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι. Σιγά. Εδώ ήταν ο αρχηγό του εκεί πέρα. Ντεμπέ και θνάρχη. Ο πλάκη ο αρχηγό του. Ντεμπέ και θνάρχη. Άιντε. Ντεμπέ. Άφησε λέει την πολιτική καριέρα του Καραμαλή για να γίνει πολιτικό. Ποια καριέρα, δικηγόρο. Να πάει στο δικαστήριο. Να του πετάξει κάτι κόντε. Κάτι τούβλα να πούμε αφιέρωμα εδώ, να παράτσε την καριέρα του να γίνει πολιτικό. Θα παρουσιάσει του καλεσμένου μα. Όχι, θα παρουσιάσει του καλεσμένου μα εσύ. Μαριάννη, τι θα γίνει με αυτό το παιδί. Φίλο σου είναι, φίλο μα είναι. Θα τον υιοθετήσουμε. Δεν το παρεξηγούμε. Πρέπει να τον αγαπάμε πάρα πάρα πολύ όπω και εσένα, τη φιλαράκια. Εμένα οι άνθρωποι μανέχονται κόκκινοι. Κατάλαβε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Ότι σαν έχονται. Κάτι βλέπουν και μανέχονται. Δηλαδή έχω κάτι το οποίο είναι στραβό και εσύ δεν έχεις τίποτα. Ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Είσαι ένα, πώς το λένε, ένα, έτσι, μια γραμμή. Και πώς τραυματίστηκα. Τραυματίστηκες. Είσαι βόδι ρε κόκκινε. Όταν σταματάς τα μάτια σου, ανοίγεις την πόρτα. Ανοίγεις την πόρτα δεν βλέπεις. Πάμε, έρχεται ένα, σου δίνει μια στην πόρτα. Τι ένας, τέσσερις ήρθαν. Ναι. Δεν ξέρω πώς την έπαθα. Τέσσερις θα έρθουν μια φορά σε πόρτα. Τέσσερις ήρθαν. Τέσσερις μια φορά. Τέσσερις ήρθαν. Μην το λες αυτό. Το πρώτο το δίνω μια κεφαλιά. Ναι. Το δεύτερο το δίνω μια κεφαλιά. Το τρίτο το δίνω κλωσιά γιατί με πήρε χαμπάρι. Και τον τέταρτο δυστυχώς τον κλώτσε με τα αριστερό. Ήταν αυτοί με τον ρόπαλο που τους έδινε στο σπίτι του που ήρθανε. Ναι. Οι ληστές με τον ρόπαλο. Σαν και εσένα. Ναι, εγώ τι να δει, εγώ τι να μάθω. Πάρ' το διάστρεμα τώρα. Εγώ όταν σας ακούω στην εκπομπή, περισσότερο ακούω για box και για τέτοια. Παρά για ποδόσφαιρο. Κοίταξε, έχει δει τόσο κόσμο. Ένα μη δει και εγώ τέσσερι. Έχει δει τόσο κόσμο να μη δει και εγώ τέσσερι. Εννοείται πω ναι. Τέσσερι να δει και εγώ μια στην καρδιά. Εντάξει. Αλλά εγώ τουλάχιστον έχω και ένα κατάλοιπο από τον καβγά. Εντάξει. Έπαθα ένα διαστρεματάκι εσύ, έρχεσαι εδώ, κόκκινε, ένα που κλαντάν. Ένα τέταρτο τους χορηγούς και ένα τέταρτο τους παρουσιαστές, άντε πάει το μισά, άντε, πάνε, πάνε, όχι, θέλω να πω. Πότε κάνεις και συνοδοσία, έλα, δεν κατάλαβες. Συνοδοσία, πότε κάνεις και συνοδοσία. Πότε κάνεις και συνοδοσία. Όλα τα κάνω, λέγει. Λοιπόν, Γιάννη, καινούργια σεζόν, ξεκινάει σε καινούργιο μαγαζί.
Καλησπέρα, γνωρίζουμε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γράφει και τραγούδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωστή. Γράφει και τραγούδια, Γιάννη. Ένα-ένα. Από τότε που, που τραγούδισα για το νούμερο του Άρη, δεν το έλαξα τραγουδίσω άλλο τραγούδι. Ποιο τραγούδι έγραψε, ποιο τραγούδι. Δεν έγραψα, έκανα επανεκτήριο. Άρη, μιλιά μου, ομάδα μεγάλη. Πεντάρη και να βγει εδώ πέρα και να μου το παίξει πατρίδα. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Απαγορεύω εγώ σε Ραπτόπουλο σε κανέναν 65η να έρθει να μου το παίξει πατριδολάγνο. Η καταστροφή τη Ελλάδο για 65η. Εντάξει, είμαι ελληνομερκουρολάτρης, σε μένα όχι, στον κόκκινο, όχι σε μένα, είμαι ελληνομερκουρολάτριδες, οι πράσινο φουσκομαγουλό αρπακτράκιδες. Πράγματι από εκεί και εσύ πράσινο κάποια ρεύρε στις κολόνες για τον Παπαντρέου, να σε πιάσει και να πιάσει Χριστιανο Πασοξίδες. Βρε μεταφρύδια της Νέας Δημοκρατίας, πιες πρόεδρο σχολείου και μιλάς ρε. Χριστιανο Πασοξίδες. Άντε βρε ο Νεδίτη, φέρε πει σε μένα, ο Νεδίτη, τον Τζόπα. Αδερφή του Αιγαίου. Πάει κανένα γεγονός να σε καηδέψουν κανένα στράγγα. Κάποιος διοικητής σου έλεγε ότι τα εκμήθηκε καλά με τα μοναστήρια στρατό, έτσι. Ναι. Παρακαλώ, ναι. Είχα ακόμα ένα καλό καιρό κι εγώ. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Είχε μια έκρηξη, είχε καλά ζευγάρι. Δεν έκανε ζευγάρι. Δεν έκανε καθόλου ζευγάρι. Σιγά μην έκανε και με τη Σία Κοσιόνη ζευγάρι. Τι ζευγάρι έκανε εσύ με τον Ροντρίγκε. Ανέβαινε, κατέβαινε, στα γκολ δεν ερχότανε. Τώρα ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Έχασε να πούμε και τον αθλητή από μέσα του. Είναι μπελά κι αυτό. Ο Πέλκα δεκάρι χθε, για σου πω για τον Πάοκ. Ο Πέλκα δεκάρι χθε δεν βγαίνει ούτε σε 100 χρόνια δεκάρι. Δεν μπορεί να τα τριπλάρει, δεν μπορεί να μπει, είναι ο συμπαρόν. Άμα μπει μες στην περιοχή και του τη φέρουνε, έχετε σε επαφή με τα δίχτυα, τα έχουμε χιλιοπεί τα πράγματα αυτά. Δεν τράβηξε και ο Μιστακίδης από αριστερά και είχες μια τετράδα μπροστά για κλωτσιές. Ήτανε μια τετράδα για κλωτσιές. Έξω ο Βάρτα, έξω καλός ο Σεντερφόρ, εντάξει. Ναι. Τι είναι. Αυτοί οι δύο είναι βαρόμετρο, πώς θα το κάνουν. Εσύ λες, ναι. Έλεγες. Δεν βάζει και κόφτη. Να βάλει τον Κάτσε να πει να κλέψω μπάλες πιο ψηλά, να δώσω να έχω μεγαλύτερα κοψίματα. Έκτος ακούω 100 κιλά, 1,90 το σωσία του Τσιόλι. Του Τσιόλι. Έχει και τον Τζίμιροτ, τον οποίο έχουν εξοντώσει. Γιατί ο Τζίμιροτ παίζει και για 8 και για 6, για να σου δώσω να καταλάβεις. Παίζει για δύο θέσεις. Ήρθε ο Πάο και ήρθε στα γράμμα του. Άρα, καθάρισε. Το κοινό του κάνει είναι μεγάλο. Και παίζει η Ξάνθη. Το κάνει ας που δεν σε έκανε είναι μεγάλο. Και η άλλη Ξάνθη παίζει με τα δυο αναπληρωματικά αμυντικά χαφ. Δεν παίζει με τους βασικούς. Δηλαδή κάνει rotation ο Λουτσέσκο στα δυο χαφ τα αμυντικά. Λύσε μια πορεία. Δεν θα σου λύσω εγώ απορία. Θα μου λύσει μια πορεία. Έχει και το Βαρέλα center back, ο οποίος είναι ένας εκκαρδιακός, να έχει μπαλονάκι, να κάνει το λάθος και να φύγει σαν διάβαστο στον άλλο κόσμο να σε παοξεί. Και ο Κίτσιου δεξιμπάκ που δεν κόβει ούτε με βαλέ. Τι μάλιστα. Κάντε προσευχή στον Άι Θαράπη και στον Άγια Βαρβάρα και στην Άγια Μαρίνα που πέρασε ο Πάοκ χθες από την Ξάνθη. Τι εσύ έλεγε. Για του Παοξίδες λέω, εσύ τι προσευχή να κάνει. Εσύ και που κάνει προσευχή, λαμπογιάρικα την κάνει. Ζητά και από τον Άγιο. Ούτρα. Εσύ. Τι. Προσευχή όταν κάνει κάποιο ζητάει. Ναι. Αφού και το Θεό τον έχετε για κούτρα. Λοιπόν. Το θυμάστε όταν δεν τα ζητήσετε. Σε σένα λέω ρε κουτραδόρε. Το να έχω υγεία δεν είναι κακό. Τι να έχει υγεία δεν είναι κακό. Το να θέλω να έχω υγεία δεν είναι κακό. Κάνεις προσευχή για να έχει υγεία. Δηλαδή τραβάς τρία πακέτα Winston και τέσσερα τσίπουρα τη μέρα και κάνεις προσευχή για να έχει υγεία. Οκτώ, όχι. Άκου να δεις το λαμόγιο. Κάνει προσευχή, τραβάει τα τσίπουρα και τα τσιγάρα και πάει στον Άγιο το βράδυ και κάνει προσευχή για να έχει υγεία. Μιλάμε για λαμόγιο. Εμείς πλακωνόμαστε στο γυμναστήριο, τρέχουμε, κάνουμε, ράνουμε, μετράμε πιέσεις κτλ. Του κάνει προσευχή. Γι' αυτό σου είπα. Τρέχει μετά στο χειρουργείο. Ναι, άκου εδώ. Γι' αυτό σου είπα σένα ότι άμα δεις κανένα σιριάκι να πέφτει στη θάλασσα, θα κάνεις προσευχή αντί να πέσεις. Θα πέσεις εσύ στη θάλασσα. Υπεκφεύγεις. Υπεκφεύγω. Αλλάζει θέμα. Αλλάζω θέμα. Γιατί δεν συμφέρει. Δεν με συμφέρει τι. Ναι. Τι. Έλεγες ότι ο Πάοκ. Και σωστά το έλεγε. Μα ότι. Στόχος του πρέπει να είναι το κύπελλο. Η δεύτερη θέση. Πολύ ωραία. Περίμενε, ας το πρόλογο σε μένα. Έλεγες πρέπει να είναι το κύπελλο. Ούτε Ευρώπη ούτε τίποτα. Γιατί θα έπαιρνε κανένα UEFA δηλαδή. Είπα εγώ τι πράγμα. Λοιπόν. Θα τον βοηθούσε τον Πάοκ ίσως να αν περνούσε ναι, ναι. Να πουλήσει κανένα παίκτη παραπάνω. Ή να δείξει την πραγματικότητα του κοινού. Να πουλήσει, ρε. Εδώ τον Ροντρίγκε τον καλύτερο παίκτη. Όπως έγινε με τον Ροντρίγκε και πήρε λεφτάκια από την Γαλατασαράι. Τι λεφτά πήρε από την Γαλατασαράι, κάτω από την Ρίτα τον πούλησε. Τι λεφτά πήρε. Τι λεφτά πήρε. Τι είχε, ποια τέσσερα. 350 χιλιάρικα τον πήρε και τον πήρε. 2,5 εκατομμύρια που τον πούλησε κάτω από την Ρίτα. Μην ρεύεσαι, ρε κόκκινε. Όταν είναι 10 φορές πάνω από τα λεφτά που τον αγόρασε, αυτό λέγεται πολύ καλή εμπορική συναλλαγή. Τι πούλησε, ρε. Τι ήταν το πήρε 350 χιλιάρικα και τον πούλησε 3 εκατομμύρια. Ρε ο άλλος ο Μαρινάκης
μπορεί να πουλήσει 83 χρονών το Σάββατο Θεοδωρίδη 5 εκατομμύρια για γκόμενο, ρε. Τι πούλησε με λες τώρα, 2,5 εκατομμύρια πάνε, το Ροντρίγκες. Πάνε εκεί να σε πουλήσει. Τι να με πουλήσει και εμένα, ρε μαλα. Τι να πω τώρα. Αφού είναι τόσο καλός πολιτής, πάνε εκεί. Εδώ πούλησε το Σάββατο 8 εκατομμύρια και εγώ έλεγα το Ροντρίγκες. Τι καλά πούλησε. Κάνει. Τι να πουλήσει εγώ. Ο ένας όμως παίζει Champions League. Ναι. Ή προκριματικά ή ομίλου. Ναι, ναι. Και ο άλλος παίζει γκολ. Α πιάσει τον Κίζα του Σιδηρόπουλο να παίρνει τα πέναλτι αυτό να βγει αυτό. Τι να τα κάνει τα μαθήματα. Τι μαθήματα τι πρέπει να κάνω. Σε αυτού που πρέπει να τα κάνει. Λοιπόν, αφού είναι στόχο το κύπελο, γιατί δεν βάζει την καλή την 11 με την Ξάνθη ναι. Και κρατάει δυνάμεις για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Γιατί τον έχουν πείσει τον Ήβης ότι το βάζει με τον Ολυμπιακό είναι πόλεμος και σαν χλαμάρες. Είναι. Τι πόλεμος είναι. Είναι. Από πού είναι πόλεμος. Είναι, ρε φίλε. Είναι πόλεμος. Είναι για τον πόλεμος για τον Παοξή είναι το Πάοκ Ολυμπιακό στο κύπελο, ρε Χαϊβάνη. Στο πρωτάθλημα τι πόλεμος θα είναι. Εκτός και αν πιστεύεις ότι ο Πάοκ μπορεί να βγει έκτος. Το πιστεύεις αυτό. Όχι. Τότε λοιπόν δεν είναι πόλεμος. Παρακάτω. Για τις άλλες ομάδες της μικράς δεν θα πούμε τίποτα. Υπάρχει, θα πούμε. Δηλαδή. Καταρχήν υπάρχουν κάποια πράγματα. Ναι. Τα οποία είναι παράγοντες σημαντικοί. Ποιοι. Και δεν είναι μόνο οι βαθμοί, ναι. Δεν είναι μόνο. Ποιοι είναι δηλαδή. Τι είναι. Είναι το γόητρο. Το γόητρο. Τρώγεται το γόητρο. Εσύ άμα πας στο σπίτι και πεις την γυναίκα σου. Να τι φάει έχουμε σήμερα. Θα σου πει η γυναίκα σου αντί για κοκορέτσι που σ' αρέσει να πας, έχουμε να φάμε γόητρο. Και θα πεις με μουστάρδα, θα το φάμε το γόητρο. Δεν το λέτε το γόητρο. Λέγεται μουστάρδα. Μουστάρδα. Άσε ρε τα αστεία σου, τα ξέρεις. Κρυάδες τώρα. Πιο κρύος από σένα. Μουστάρδα τώρα που λες εμένα. Και πάλι να ζεστάνει. Εσύ τι. Τι να ζεστάνει, ρε Σιάννη. Μέσα στη γλίτσα. Μέσα στη γλίτσα είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το μαλλί είναι αυτό. Καταρχήν έχει βάλει 4 τόνου. Εγώ έχω μαλλί να το κάνω. Δεν πανάγει αυτή την αηδία. Χίλια χρόνια μην έχω μαλλί είναι αυτό. Μούτρα είναι αυτό. Αυτό πάζει από παντού. Αυτό έχει αξία. Ποιο έχει αξία. Κοιτάξτε. Το εξωτερικό ή το εσωτερικό. Πόσου τόνου λάκ έχει βάλει τώρα. Πόσου τόνου. Τι λορεάλ έχει βάλει εδώ για να σταθεί αυτό το πράγμα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Καταρχήν βρωμάει. Βρωμάνε οι μασιάλε. Διαφήμισε καμία εταιρεία που μπορεί να σου δώσει λεφτά. Μην διαφημίζει αυτέ που βάζουν την εταιρεία. Γιατί η συγκεκριμένη μου διαφήμιση τι να βάζει λάκ στο κεφάλι σου για να γυαλίζει. Εσύ μόνο σε ένα πράγμα μπορεί να βάζει λάκ. Στι πινακίδε αυτοκινήτων για να μην τι πιάνει το ραντάρ. Πουθενά άλλο δεν υπάρχουν ραντάρ ρε κόκκινε. Σε πτωχευμένη χώρα. Υπάρχουν, δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, λέγε. Εδώ κάνανε μήνυση. Οι αστυνόμοι να πούμε τον ΠΑΟΚ, τα άμαθες αυτά. Όχι. Δεν ήξερα να κάνει εκπομπή, δεν έχει ιδέα. Εσύ δεν ξέρεις τι έγινε χτες. Πλακώσανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ κάτι αστυνομικούς και ζητάνε αστυνομικοί λεφτά τώρα. Κάνανε λίγη αποζημίωση. Πότε έγινε αυτό. Να τώρα πρόσφατα αυτές. Πότε έγινε. Πότε τους πλακώσανε. Ναι. Δεν θυμάμαι σε ποιο μάτι, πέρυσι, πρόπερσι. Πέρυσι, γενικά. Άκουρε. Και μετά από δύο χρόνια θυμηθήκαν να του κάνουν μήνυση. Μετά από δύο χρόνια θυμηθήκαν να του κάνουν μήνυση. Ξέρεις τι θα του πω αυτού του αστυνομικού. Γιατί δεν γίνεται στο Today ίσως deliverades να πούμε. Γίνεται αστυνομική. Όταν γίνεσαι αστυνομικός ναι. Και ξύλο θα φας και ξύλο θα δώσεις και όπλο μπορεί να βγάλεις και φυλακή να πας και οι κομμουνιστές της ανταρσίας μπορεί να σε ορμήξουν και να φας κανέναν αριστερό και να γίνει ήρωας. Χίλια δυο μπορεί να γίνουν. Αλλιώς μην γίνεσαι αστυνομικός. Γίνε ξέρω εγώ παντοπόλης, γίνε πολιτής. Πάνε σε μια εταιρεία και γίνε ξέρω εγώ αποθηκάριος. Γίνεται αστυνομικός. Έκανε μήνυση, λέει, το δίνανε οι παοξίδες. Πάνε παρακάτω. Πάνε παρακάτω. Λοιπόν. Λέγε. Τι κόλλησες. Καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Κλήρωση. Κλήρωση λέει. Ναι. Καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ είναι να παίξει ή με Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό. Ή με ΑΕΚ. Ναι, γιατί. Και τελικό με τον Ολυμπιακό. Γιατί, γιατί. Γιατί με τον Ολυμπιακό. Γιατί με τον Ολυμπιακό τελικό. Θα σου πω. Για να κάνουμε παοξίδες στο ρεκόρ των Αριανών. Όχι ρε. Αλλά τι. Όχι τι, ρε. Τι, τι, ρε τι είμαι εγώ παοξίδες. Παοξ. Εγώ τα βάζω τα πράγματα κάτω. Για πες, τα ζυγίζω και για, τα λέω. Ναι. Λοιπόν, ο παοξίδες βλέπεις τώρα σε ένα παιχνίδι. Ναι. Ότι σου λέει αυτό το παιχνίδι, Βλάνταν, θα το πάρεις. Ποιο πάρει. Ποιο. Με τον Ολυμπιακό θα κερδίσεις. Πώς το θέλει. Τον λέει, θα α, το πάρει. Ναι. Ναι. Το είπε και ο Ήβιτς, ότι εν ώψη του παιχνιδιού, ο Ηρακλής και πρόβλημα να μην είχε, που έχει βαθμολογικό, θα πηγαίνανε και θα του λέγανε τον Παντελίδη, κοίταξε να δεις, θα το πάρεις, δεν χάνεις. Ποιο ο Άρης αν έπαιζε Super League, ναι, ναι. Θα πηγαίνανε και θα λέγανε τον προπονητή τον Αναστόπουλο ή τον Κωνσταντίνο που είναι τώρα, ναι. Θα το πάρεις, δεν χάνεις. Τι θα το λέγανε. Υπάρχει. Σιγά τα αίματα. Ρε φίλε, υπάρχει ναι. Αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι ανθρώπινο, είναι λογικό, είναι φυσιολογικό, δεν μπορεί να εγώ το παρατηρήσει. Εγώ φανατισμό δεν είδα. Είδα τα εκδοτήρια άδεια την Τετάρτη που πήγα στη Λαϊκή εκεί πέρα και έβλεπα εκεί τα μαρούλια και τα λάχανα ναι. Και την Πέμπτη πάλι ήταν άδεια. Εσύ πες ότι τα εισιτήρια θα είναι sold out. Ας τον πάω τώρα γιατί ήρθε η Μαϊμάρη. Δευτερόλεπτα σε ρωτήσω τον Ηρακλή τι θα τον παίξουμε την Κυριακή. Ο Ηρακλής. Τι πρέπει, έχει δύο παραμέτρους πολύ σημαντικές. Να ακούσουμε, να ακούσουμε. Εσύ θα μου πεις. Εσύ που τα ξέρεις όλα. Θες να σε απαντήσω. Ναι. Ποιες είναι οι δύο παραμέτρους. Η μία παράμετρο. Βλαχίες, θα σου πω τώρα. Η μία παράμετρος για το κουμπάρο, είναι. Θα πεις. Σταμάτα ρε κόκκινε. Η μία παράμετρος είναι ότι την κόρη του Σπανού την έχει βαφτίσει ο Παντελίδης.
Και ίσως είναι η πρώτη φορά που μπορεί αντί να κάνει ο νονός την βαφτισιμιά δώρο να κάνει βαφτισιμιά στον νονό. Και άλλη είναι ότι συμπαίκτης του Παντελίδη είναι ο γενικός, ήταν ο γενικός αρχηγός της Προοδευτικής, ο Αγγελόπουλος, που παίζει στην Προοδευτική. Εάν δεν το πάρει το μάτσο αυτό ο Παντελίδης στο εξωαγωνιστικό, τι να τον κάνω που μένει εδώ πέρα. Καλό προπονητή. Άκου αγωνιστικά ναι. Τι γίνεται. Α, τα αγωνιστικά δεν με νοιάζουν. Εμένα με νοιάζει. Θα πάει βαφτιστήρα στο ξενοδοχείο να πει νουνό. Εσύ μιλάς για μπάλα στον κόσμο. Βρε, τι μπάλα να μιλήσει για τον κόσμο, ρε. Νουνό. Άκου, το βλαμμένο τώρα. Ρε, Παντελίδη. Δηλαδή τώρα. Βγες και πες στον κόσμο. Έχεις βαφτίσει την κόρη του Σπάνου. Τι και λοιπόν. Άκου, ποιες είναι οι δύο. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς, ρε κόκκινε, δευτερόλεπτα. Δηλαδή είμαι εγώ προπονητής σε μια ομάδα και ο Κουλιανός είναι πρόεδρος σε μια άλλη ομάδα. Έχει βαφτίσει ο Κουλιανός την Ευγενούλα και πάω να παίξω εγώ αδιάφορο τον Κουλιανό. Δεν θα πάρω την Ευγενούλα να πω ρε παιδάκι μου τι θα γίνει, ρε νονό και τα λοιπά. Εγώ σε κάνω πλάκα, μωρέ. Εδώ σε κάνω πλάκα, μωρέ. Δηλαδή όλος... έπεσε 10 χρόνια με τον Αγγελόπουλο της Προοδευτικής στο center back. Μαζί παίζανε, ίδια αποδυτήρια παίζανε μαζί, ξύλο βγαίνα για γκόμενες αν ήταν νέοι και τα λοιπά. Δεν θα τον πάρει, λες ένα τηλέφωνο, του πει, άντε καθίστε μου, αδιάφοροι. Ρε βλαμμένε, εδώ ο άλλος πήγε στη Λαμία. Δεν ξέρω τη Λαμία, φεύγω εγώ. Πήγε το πρωί να βοηθήσει τον άλλον και πήγε το βράδυ. Γιατί δεν πήγε το βράδυ. Τα κουμπαρλίκια του Ηρακλή. Και τον πούλησε. Γιατί δεν τα λες τα κουμπαρλίκια. Η Ξάνθη, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός 5-2, η Ξάνθη ΠΑΟΚ 4-1. Χαιρετίσματα στον πρόεδρο της Ξάνθης, τον παλιό τον κύριο Κοκάλο, ο οποίος είναι ακροατής μας. Τάξεις, τάξεις. Όταν κάνεις μια ώρα στον δρόμο, μια διαδρομή, 20 λεπτών, να ακούς όλες τα κόμματα. Φυσικά. Ποιος ξέρει, πιες να ρουφήξεις το αίμα κανενός. Για να πας εσύ μια ώρα το πρωί να ξυπνήσεις, πήρες το καλαμάκι εκεί με το αποστηρωμένο καλαμάκι να ρουφήξεις το αίμα κανενός. Ένα καφέ που κλέψεις. Ένα καφέ. Άλλο το αίμα το οποίο πιες το πρωί του ανθρώπου και άλλο. Ένα καφέ. Πιες κανένα μπαλοδίμα να πάρεις καμιά επιταγή. Έλα, εντάξει. Χορηγός μας είναι. Τι ανακατεύεσαι. Το μεμπτό που είναι. Εγώ σου είπα κάτι για τους χορηγούς σου. Όχι, γιατί εγώ είπα για το δικό σου. Τότε. Επίσης να ρουφήξεις το αίμα του χορηγού σου. Τι κλαις. Εγώ σε λέω ότι πάω και κλαίω τα πάρω τα λεφτά. Η δουλειά πληρώνεται. Γιατί εσύ γιατί κλαις. Εγώ κλαίω ότι πάω να πάρω τα λεφτά. Δεν κλάθηκα. Κλαις μία ώρα στον δρόμο. Δεν μπορώ να την κλείσεις. Παλιοφακλάνα είσαι εσύ μόνο στον δρόμο που. Οι άλλοι όλη μέρα νύχτα που είναι στους δρόμους δεν είναι εσύ. Είσαι πήγες μία μέρα. Είμαι σίγουρος και για τους άλλους. Α, ναι, πήγες μία μέρα στην αγορά και. Δεν πήγα μία μέρα. Φακλάνα. Πολλές μέρες. Πολλές μέρες. Εντάξει. Ναι, πρέπει να σε λυπηθούμε. Πήγα στο κέντρο. Σιγά. Σχίστηκε η κοιλότα. Πήγε στο κέντρο εσύ τώρα. Δεν μου λες. Ναι. Όταν ο πνευματικός σου εκτεθεί. Ποιος με τον Άρη. Ο πνευματικός σου. Τι θα λες. Μέχρι στιγμής ο πνευματικός μου δεν έχει εκτεθεί. Έχει 2 στα 2. Αλήθεια λες. 2 στα 2 έχει ο πνευματικός μου. Αλήθεια. Μου λέει ξέχνα το διπλό στη Νέα Σμύρνη. Ρε πνευματικέ του λέω. Και είναι και την Δευτέρα το πετάξω ένα φάκελο και να του δώσω ένα χαρτζιλίκι. Γιατί κάθε μήνα του δίνω ένα χαρτζιλίκι για τα πνευματικά που μου δίνει. Ο πνευματικός μου. Είπε θα με πάρει τηλέφωνο. Τι πνευματικός είναι αυτός που θέλει και λεφτά, αρέσει. Τι, δικό σου πνευματικός ο παπάς τζάμπα δουλεύει. Εννοείται. Οι παπάδες δουλεύουν τζάμπα. Στα μνήματα. Τι θα πάρουν από κοινικά και τις χείρες από πίσω. Τις κοινάνε. Το έχεις δει. Και τις αφήνω με καμιά καλή χείρα. Έχεις παρακολουθήσει δηλαδή από δίπλα. Δηλαδή. Αν έχουν, λέει. Ξέρεις τι ρεπερτόριο έχουν οι παπάδες στα μνήματα. Ρεπερτόριο. Ρεπερτόριο. Μα καμιά αφράτη χείρα. Μα φαντάζεσαι εμάς παπάδες να κάνουμε μνημόσυνα και να έρχονται οι χείρες. Φαλακρό παπά δεν έχω δει. Κυρία μου, εγώ έχω το καλύτερο μνημόσυνο. Η καρδιά, η ψυχή του θηδίκου θα αναπαυθεί εν ειρήνη. Το πιστέψει η άλλη χαζή, θα πάει εκεί πέρα. Δεν περνάτε να πιούμε κανένα κρασάκι. Θα πάει πιει το κρασάκι. Αλλά από αυτό το κρασάκι που διαφημίζει το καλό, θα ζαλιστεί η χείρα. Περάστε στο σπίτι μου. Η παπαδιά. Είναι στα παιδιά. Άκου το βλάκα τι λέει τώρα. Περάστε το σπίτι μου, η παπαδιά είναι στα παιδιά. Είναι στα παιδιά της, ναι. Δηλαδή κάτσε δε φίλε στο σπίτι, θα τη βάλει και σπίτι. Γιατί είσαι και γύφτος, πού να πληρώσεις ξενοδοχείο σου. Πας εδώ σε κανένα τριαντάρι. Καλά, δηλαδή του αρέσει. Γύφτος είσαι εσύ. Εγώ είμαι γύφτος. Εγώ δεν ήμουν γύφτος ποτέ. Άρα καημένε, δεν μπορώ να στα πω. Εγώ να είμαι γύφτος. 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 Θα στείλεις την παπαδιά. Στα παιδιά. Γιατί με τέτοια προγνωστικά που σου δίνει ο πνευματικός σου, ναι. Έπρεπε να μην δουλεύεις τώρα. Έλα. Ευλαμμένε. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και να πεις εμένα γύφτο. Ναι, ναι. Γιατί με αυτά που σου λέει, θα έπρεπε να είσαι ζάμπλουτος. Ζάμπλουτος. Φυσικά. Εντάξει. Δεν θα έπρεπε. Εντάξει. Τι να περιμένεις να ξεράψεις τις λίδες και να ψάξεις να σκάψεις, να σκάψεις. Έλα, και, έλα. Και πού τις έβαλα και πού. Κερνάμε, πρόσεχε, μην ξεχάσεις καμιά μέρα. Πρόσεχε, μην ξεχάσεις και δεν τις βρίσκεις. Και πάνε άκλαπτες. Σε μια δύσκολη στιγμή μου χρειάστηκαν κατηγορίες. Και πάνε άκλαπτες. Εντάξει. Και πάνε άκλαπτες. Πρόσεχε, μην το ξεχάσεις. Εγώ τις λίρες πάντως τις χρησιμοποιώ. Δεν τις παίζω κίνο. Κίνο. Ναι. Να παγίνω. Ναι, ναι.
Ούτε μία σχέση. Ναι, ναι, ναι. Μπερδεύες. Δεν είπα τίποτα. Πάμε παρακάτω. Ό,τι και να γίνει, ο Χάρος πλησιάζει. Ό,τι και να πει. Θα λες 59 πλάσ, πλάι περισσότερο. Έλα, ρε κόκκινο. Παρακαλώ. Έλα. Κοσμόγλου! 90-90! Τα οικονομήσουμε. Συνέχισε. Άλλο. Σ' αγαπάω πολύ που αναδεικνύεις τους χορηγούς μας με τόσο μεγάλη αγάπη. Και δεν παίρνει και φράγκα αυτός. Είναι βλάκης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κοσμάγουλος σε ευχαριστεί. Πάμε. Όχι να είναι με τον Έλληνα φίλος. Με το που στρίψεις τη γωνία πάει στον Ανδρώνη. Ο Ανδρώνης με λέει ο κόκκινος στον Ανδρώνη για να τον πάρεις τηλέφωνο που θα λείψεις. Λέω όχι μωρέ, του λέω θα λείψω μισή ώρα πάρα πάρω κάτι βαθμούς Ευγενούλας. Όχι μισή ώρα. Μία ώρα θα λείψω του λέω. Δεν μπορείς μία ώρα μόνος σου. Δεν μπορείς. Σε πέντε λεπτά παίρνει ο Ανδρώνης τηλέφωνο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Του λέω, ρε το ρουφιάνο τον κόκκινο, πήρε τηλέφωνο απάνω. Θα λείψει ο άλλος. Είπα εγώ στον Ανδρώνη. Σε τρία λεπτά με πήρε τηλέφωνο. Ψιψιψιμ. Ρουφιανάκο. Φέρω το τηλέφωνο σου. Ορίστε. Τα έχω σβήσει. Φέρ το δω, ρε. Μισό λεπτό. Φέρ το δω. Μισό λεπτό. Δεν έχει σβήσει τίποτα. Φέρ το δω. Τα έχω σβήσει. Τα έχω σβήσει. Τα έχω σβήσει. Τα έχω σβήσει. Αλλά τώρα να σε πετάξω. Να σε τι να με πετάξει, βρε αρχιερουφιάνο. Τι να σε πετάξει το παράθυρο. Εγώ λέω ότι τον πήρε τηλέφωνο. Εγώ, όχι. Δύο παρά πέντε παίρνω το κόκκινο, λέω δεν θα έρθω αυτό και τα λοιπά. Σε πέντε λεπτά ο Ανδρώνης. Σε πέντε λεπτά ο Ανδρώνης. Εγώ δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο και δεν θέλω. Για πέρα. Ο μόνο που το ήξερε ήταν ο Κλαδάς. Α, ναι, ο Κλαδάς σίγουρα δεν πήρε τηλέφωνο. Ο Κλαδάς είναι κρυστάλλινο. Εσύ είσαι λίγο ρουφιάν και ντέν. Είναι ρουφιανιλίκη. Κάτι το οποίο πρώτον δεν έχει γίνει. Και δεύτερον, τον πήρε εσύ. Ναι, τον πήρα. Τον πήρε εσύ. Γιατί τον παίρνει γενικώ. Εντάξει. Βρε, σε πήρα τηλέφωνο 2 παρα 5. Ναι, και λες δεν έρθω. Πάω να πάρω του βαθμού. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Και θα έρθω 3 ώρα. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Πώ με παίρνει ο Ανδρώνης τηλέφωνο. Και λες θα έρθω 3 ώρα. Πώ με πήρε ο Ανδρώνης τηλέφωνο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Πώ το ερμηνεύει αυτό. Έχω σχέση εγώ. Έχει σχέση. Τι να σε πω. Για ρωτώ τον Ανδρώνη. Μίλησα μαζί του. Πόσο πετάμε. Έλα εδώ ρε βλάκα. Έλα εδώ, υπάρχει κάτι που σε ενδιαφέρει. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Ο Ρονάλντο είναι μανούλα σε αυτά τα μάτς. Δεν υστερήσε να κοίτα η Νάπολη. Άσε τώρα τι υστερεί η Νάπολη. Δηλαδή, ο Ρονάλντο δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο Μέση. Ο Ρονάλντο, αν σε βρει ανοιχτό, θα σε διαλύσει. Συγχνώ. Κλειστά, κλειστά δεν μπορεί να κάνει. Άλλο χάρισμα και ένα, άλλο και άλλο. Γι' αυτό είναι παικτάρα ο Μέση. 10 τόνους και 9,5 τόνους είναι ο Ρονάλντο. Για μένα πήγε ναι. 0,1 παραπάνω δεν, ο Ρονάλντο. Καλά, για σένα μπορεί με να έχει πήγε. Χαλάσει ο Μέση. Ναι, εντάξει, εσένα σε έχει χαλάσει ο Μέση. Με έχει ξενερώσει. Ναι, εντάξει, έχει ξενερώσει. Έβαφε στα μαλλιά του, ναι, έκανε ναι. τα τατουάζ, ναι. έκανε αυτά. Ναι. Δεν το κατηγορώ. Ενώ ο άλλο που πάει με φορτηγατζίδε δεν σε χάλασε, σε χαλάει τα μαλλιά δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλο στο κρεβάτι. Δεν το. Τότε δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλο. Η ψυχική ζωή του άλλου δεν με ενδιαφέρει. Και το κομμωτήριό του τι σε νοιάζει δηλαδή εσένα το άλλου άμα δεν σε νοιάζει το κρεβάτι του. Δεν τον πειράζει που ο Ρονάλντο πάει με φορτηγατζίδες, τον πειράζει που βάφει τα μαλλιά του ο Μέση και κάνει τατουάζ. Τι απο, ρε φίλε. Ρε φίλε μου. Δεν τον πειράζει. Μου δείχνει... Εμένα δεν με πειράζει τίποτα από τα δύο. Εσένα γιατί σε πειράζει το ένα από τα δύο. Εκεί με μου τη δίνει με σένα. Τον είχα για απλό, πιο απλό παιδί ναι. και δεν τα έχει ανάγκη αυτά. Δεν είναι απλό παιδί. Μπορεί να είναι. Μπορεί να τον αδικό. Τη γνώμη μου λέω. Έλα βρε, είσαι στο Μετρόπολης 5 χρόνια και νομίζω ότι είναι ο Λάρι Κίνγκ και σε πειράζει ο Μέση. Καραγκιόζη. Πόσο καιρό είμαι στο Μετρόπολης? 5 χρόνια, 8, 10, πόσα είσαι. 20 να είσαι. Νομίζω ότι έγινε μεγάλο δημοσιογράφο και ο άλλο είναι παικταρά παγκοσμίου κλάσεως και το λες στον άνθρωπο δεν είναι σεμνός, τα γάρι. Σου τι λέω να πούμε. Τι νούμερο που σε φοράει ο Μέση. Ο Μέση με ένα 70, πάνω από 42 δεν φοράει. Ο Ρονάλντο τι νούμερο, γιατί ξέρω ότι φοράει και δύο και είμαι σίγουρο ότι θα βρει ούτε τον ενό ούτε του άλλου. Πόσο μπορεί έχει ο Μέση, ένα 70. 41 νούμερο. Πόσο έχει ο άλλο, ένα 90. 45. Άντε, α πούμε. 45. 45 είναι. Και είναι καλύτερο ο Μέση μέχρι τώρα ναι. από τον Ρονάλντο. Δηλαδή, ο Ρονάλντο πήρε και τίτλο με τη χώρα του. Δηλαδή, ο κόκκινο τώρα λέει ποιο είναι καλύτερο παίκτη από τον άλλον, ανάλογα με το νούμερο που φοράει στο παπούτσι. Όχι, ρε. Θα με τρελάνει αυτό. Έχει τρελαθεί. Έχει τρελάνει τη μισή φίλη, εγώ σε πειράζει. Έχει τρελαθεί αυτό. Εσύ έχει τρελάνει τη μισή φίλη. Δηλαδή φοράει 42 παπούτσι ο ένα, 45 ο άλλο είναι καλύτερο άλλο. Όχι, μου άρεσε. Πιο μεγάλο ποδάρι. Μου άρεσε ο τρόπο που το σκέφτηκε. Πάρε καμιά άδεια. Άδεια. Εσύ θα φροντίσει. Καραγκιόζει. Σαν συνέτρο. Όχι. Κοίταξε, όταν είναι κάποιο διεθνιστή και ο άλλο μηδενιστή, δεν έχει είπε. Θέμα. Εγώ λέω από εγώ έχω όμω. Δεν παίρνω λέει δουλειά, δεν παίρνω λεφτά και τα λοιπά. Ο καθένα έχει τι απόψει του. Έτσι είναι ο Γρηγόρης. Σεβαστέ. Και όταν πήραμε την εφημερίδα και στην τελευταία σελίδα έγραφε τουρκικές αερογραμμές, του λέω πάνε στο λογιστήριο επάνω και πες πόσα παίρνει και εγώ. 1000 ευρώ. 850. Γιατί? Γιατί λέω τα 100 είναι από τι τουρκικές αερογραμμές, υποτίθεται. Τα άλλα 100 του λέω είναι από το χρυσό. Είναι και το χρυσό. Γιατί?
Λέω, γιατί λέω είσαι αντίθετος. Και τη απάντηση ποια είναι? Έτερον εκάτερον. Κολοκύθια εις το πάτερον. Ή πιστεύεις σε κάτι ή δεν πιστεύεις. Τρίτος έβγαλε ο Μπαρμπανίκος, ταγκάρι. Και επί ημερών Μπαρμπανίκου πήρες διπλό στο Καραϊσκάκι τελευταία φορά. Στο ΆΚΑ. Και βγήκε τρίτο. Μιλάει για τον προπονητή, ναι, που ήθελε να έχει τελευταία αγωνιστική με την Καλαμαριά. Για δεν ήταν τελευταία. Τελευταία αγωνιστική. Για 7 αγωνιστικές για να βγει ο Απόλλων Καλαμαριάς να σωθεί και ο Ηρακλής να βγει Ευρώπη και κατάφερε να το χάσει. Ο σούπερ προπονητής που όποτε πήρε τον Ολυμπιακό έκανε ντάμπλο παραδοσιακό. Πότε βγήκατε τρίτη, ρε, στην παρακαλώ. Τα γάρια. Ναι. Τα γάρια Ηρακλής. Του λέγε ρε άπαλο εσύ, μιλά για μπάλα. Κουτσοπαναγίε. Λέγε. Καλησπέρα. Κατάλαβε. Ο Κουτσοπαραγής ο κόκκινος. Μιλάει για αλέφαντο. Ο κόκκινος μιλάει για μπάλα. Ατρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, ρε. Μιλάει ο κόκκινος για αλέφαντο στον Ηρακλή. Που βγήκε τρίτος και οι άλλοι στηθήκανε να πούμε. Με την άκρη δεν πήγαν να πω. Τι να δικαίωμα να έχω δικαίωμα να πω. Εγώ έχω δικαίωμα να πω να πούμε για, τους Ντουράν Ντουράν. Σου αφαίρεσα. Έχω δικαίωμα να πω. Εδώ λες ότι φλακία θέλει. Σου αφαίρεσαι το δικαίωμα να πει. Για ό,τι θέλω θα πει. Ακουτσοπαναγή. Για ό,τι θέλω. Κουτσοπαναγή εσύ. Λέγε φίλε. Καλησπέρα Γιάννο από Αθήνα. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα